Θα προσπαθήσω και εγώ από τη μεριά μου να συνεισφέρω λιγάκι, όπως σωστά είπε ο κ. Φουκονάς, δεν έχουμε τις απαντήσεις, δεν έχουμε τις λύσεις όλες, δεν τις έχει ο καθένας μόνος του και τι θα έπρεπε. Και τα πράγματα είναι ομαδικά, είναι συλλογικά, είναι αλληλέγγυα. Και αν καμιά στιγμή στην ομιλία με ακούσετε να μιλάω με λίγη περισσότερη σιγουριά, δεν θα είναι επειδή ξέρω πολλά παραπάνω, αλλά επειδή εμείς που συναντιόμαστε και θα το πω δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε με παιδιά και έφηβους, κουβαλάνε με τη δύναμη των λόγων τους. Δηλαδή ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι, όχι μόνο επειδή τα διαβάζουμε και εκπαιδευόμαστε και πρέπει να το κάνουμε για να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι, αλλά και γιατί το βιώνουμε, στο φέρνουν εκεί μέσα. Επομένως δεν έχουμε λόγους να αμφισβητούμε και μιλάμε με αυτή τη σιγουριά. Έτσι. Αυτή τη σιγουριά θα έχω κάποια στιγμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Ομοσπονδία. Ευχαριστώ την πολύ ζεστή επικοινωνία, για την πολύ ζεστή επικοινωνία με τον κύριο Κυριακηγιάκη και τον κύριο Κοκονά, έτσι για να ρυθμίσουμε τα τη σημερινή ημέρα. Και θα ήθελα να πω ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, στον αντίποδα τη βία, νομίζω ότι βρισκόμαστε ώστε μαζί με τις μικρές μας πράξεις, δεν αντιδιαστέλλουμε με τις μεγάλες οργανωμένες προσπάθειες, τα κινήματα, τη συλλογικότητα, καθόλου είναι τελείως απαραίτητα για να προχωρήσει αυτός ο κόσμος, αλλά ας μην υποτιμήσουμε και τις μικρές καθημερινές προσπάθειες, το τι κάνουμε ο καθένας από εμάς, τα μικρά πράγματα, τις λέξεις, τα λόγια που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τα πράγματα, ας μην υποτιμούμε τη συμβολική δύναμη των λέξεων. Σκεφτείτε πόσες πολλές χιδέες, θα πω εγώ, και ρατσιστικές λέξεις υπήρχαν για τη σεξουαλικότητα μέσα αυτά τα χρόνια, πώς εκφραζόμαστε, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να εκφραστούμε σήμερα, ή αν δεν θέλετε να το πάμε στη σεξουαλικότητα, θα πάμε στους μαθητές. Τα τούβλα, τα ντουβάρια, οι ανόητοι, οι λύθοι, έτσι. Τώρα μπορεί να είναι ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Όχι μόνο, αλλά έχουν μεγάλη δύναμη και μεγάλη συμβολική διάσταση. Αυτά τα μικρά πράγματα λοιπόν, όπως το να μαζευτούμε εδώ σήμερα και να μοιραστούμε κάτι, είναι πολύ σημαντικά. Η Αρουντάτη Ρόι, που είναι συγγραφέας του βραβευμένου βιβλίου «Ο Θεός των μικρών πραγμάτων», όταν ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη «Μα ποιος είναι ο Θεός των μικρών πραγμάτων», είχε απαντήσει «Ο Θεός των μικρών πραγμάτων είναι η ανάποδη πλευρά αυτού που νομίζουμε ότι είναι ο Θεός». Δεν είναι θρησκευτικό το θέμα. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Θεός είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έχουν στο μυαλό τους ένα Θεό εξουσιαστή. Ενώ ο Θεός των μικρών πραγμάτων δεν έχει εξουσία. Είναι η φύση, η γη, τα καθημερινά πράγματα, όλα αυτά που ενώνονται και συναντούν την ιστορία. Έτσι λοιπόν βρίσκομαι εδώ σαν πολίτης αυτής της κοινωνίας και αυτού του κόσμου. Αλλά θα προσπαθήσω να πω 2-3 πράγματα και από την πιο ιδιαίτερη θέση που έχω σαν γιατρός στο ΕΣΥ. Θα το πω εξ αρχής, στο πολύπαθο εσύ, στο εσύ που ταλαιπωρείται δραματικά και που αγωνίζεται να μην καταρρεύσει και που τα βγάζει πέρα με όποιον τρόπο, αγωνίζεται καθημερινά. Άρα θα πω εξ αρχής ότι είμαστε λίγοι για να αντιμετωπίσουμε τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των νέων μας. Μιλάω γι' αυτό το μετερίζει, σε αυτό βρίσκομαι, έχοντας υπόψη μου όμως και ότι άλλο συμβαίνει γύρω μου. Ίσως οι περισσότεροι από εσάς να γνωρίζετε για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Εμείς, και λέω εμείς γιατί είναι και μέλη της ομάδας εδώ, αγαπημένοι συνάδελφοι που δουλεύουμε μαζί, είτε στην ίδια υπηρεσία είτε συνεργαζόμαστε, κάποιοι θα κάνουν και τις παρεμβάσεις τους. Δουλεύουμε σε ένα μεγάλο τμήμα, παιδοψυχιατρικό, για παιδιά και εφήβους, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο έχει μια εξωτερική δομή, ένα κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας. Εκεί έρχονται παιδιά, οικογένειες, τα παιδιά μου και έφηβοι μέχρι 18 χρονών, τα οποία θέτουν ερωτήματα διαγνωστικά, αναπτυξιακά, όλο το φάσμα της ανάπτυξης. Θα πω τυχαία προβλήματα λόγου, αυτισμό, συνοητική υστέρηση, μαθησιακά, προβλήματα σε σχέση με τις ψυχικές τους ανάγκες, φοβίες, όλο το φάσμα των ψυχιατρικών διαταραχών μεγαλώνοντας, ζητήματα, γεγονότα ζωής που επηρεάζουν τις ζωές των παιδιών. Μείζωνα ζητήματα ψυχοκοινωνικής οδύνης, όπως είναι όλες οι περιπτώσεις του φάσματος της κακοποίησης και της παραμέλησης και όλων των μορφών της. Η δυσφορία φύλου, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί σήμερα έτσι, τους εφήβους. Και προσπαθούμε με τη λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας να συνεργαστούμε, να δούμε το παιδί όχι σαν υποκείμενο προβλημάτων, αλλά σαν ένα άτομο το οποίο διαθέτει πλευρές που ίσως έχουν παγιδευτεί, η ανάπτυξή τους έχει παγιδευτεί ή κάτι το οποίο πρέπει να διαγνώσουμε για να προσθέσουμε μια ταμπέλα ακόμη, αλλά για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και βέβαια προσθέτοντας να μην είναι
το πέρασμα του παιδιού από τις υπηρεσίες, μια έτσι, περίπτωση επανατραυματισμού του, μέσα από γρήγορες εκτιμήσεις, μέσα από βιαστικές διαγνώσεις, μέσα από στρεβλώσεις, μέσα από διαγνώσεις. Οι γονείς που έχουν πάει τα παιδιά τους ξέρουν τι εννοώ. Μέσα από διαγνώσεις που προσπαθούμε να τις τραβήξουμε από τα μαλλιά για να ταιριάξουν σε ένα νόμο που δίνει τα λεφτά για κάποιες θεραπείες που χρειάζονται τα παιδιά. Προσπαθούμε, δεν λέω ότι τα καταφέρνουμε πάντα, όπως τουλάχιστον έχουμε την πρόθεση. Εκτός από το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας υπάρχει η νοσηλεία, η ενδονοσοκομιακή νοσηλεία που είναι μέσα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύονται κατά βάση έφηβοι, με επίσης όλο το φάσμα των σοβαρών, θα πω, διαταραχών. Η νοσηλεία των παιδιών είναι κάτι που προσπαθούμε να είναι το έσχατο μέτρο, χωρίς πάντα να το καταφέρνουμε τα τελευταία χρόνια. Όπου, θα το πω, υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση και στη σοβαρότητα και στην πολυπλοκότητα των εικόνων που βλέπουμε. Το σχολιάζουν και οι συνάδελφοι μεταξύ μας ότι είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα. Βλέπουμε εκφράσεις μεγάλου ψυχικού πόνου και με μορφές βίας και με μορφές κατάθλιψης και με απόπειρες και με αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές και πολλά άλλα ζητήματα. Πολύ σημαντική είναι η συνύπαρξή μας και η συνεργασία μας με το ειδικό σχολείο. Ξέρετε, τα νοσοκομεία έχουν ειδικά σχολεία για να καλύπτουν τις ανάγκες των νοσηλευόμενων μαθητών. Εμείς έχουμε την, θα πω, την πολύ μεγάλη, έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που μπορούμε και συνεργαζόμαστε με ένα σχολείο που έχει όλες τις βαθμίδες, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, με ειδικές και ειδικές τάξεις, και πραγματικά είναι έτσι μια, δεν ξέρω, η κυρία Ρέντιος μου που είναι καθημερινή σχεδόν επάνω στο τμήμα, νομίζω ότι βλέπουμε στα μάτια των εφήβων που νοσηλεύονται και πολλοί από αυτούς μπορεί να κάνανε κοπάνες ή να μην τους εξασφάλιζαν οι συνθήκες ή η οικογένεια την πρόσβαση στο σχολείο, να περιμένουν με χαρά πότε θα κάνουν μαθηματικά, πότε θα κάνουν γυμναστική, πότε θα κάνουν μουσική, έχουν και πιάνο. Και έτσι τους δίνει την ευκαιρία ίσως μιας επανορθωτικής εμπειρίας στη σχέση τους με το σχολείο και μέσα από την προσέγγιση καθηγητών που βέβαια ως άνθρωποι και ως άνθρωποι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτά, αλλά ευαισθητοποιημένοι, τους προσεγγίζουν. Υπάρχει και διασυνδετική υπηρεσία που αφορά τα παιδιά και τους εφήβους που νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές με σοβαρά ζητήματα σωματικά και προσπαθούν να αντιμετωπίσουμε τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Ένα πολύ έτσι, δυνατό χαρακτηριστικό που βγαίνει αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σε εμάς, σε όλες τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των ανηλίκων, είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων που παραπέμπονται για να εξεταστούν με δικαστικού τύπου αιτήματα, δηλαδή με εισαγγελική εντολή. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί ένα ζευγάρι μέσα από πολύ ένα έντονο συγκρουσιακό διαζύγιο απευθύνονται οι δύο γονείς στην εισαγγελέα ενηλίκων και εκείνη παραπέμπει για την εκτίμηση του παιδιού με διάφορες προσδοκίες. Μπορεί να συμβεί στο πλαίσιο μιας πραγματογνωμοσύνης, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Η κακοποίηση των ενηλίκων και δισεξουαλικές, αλλά όχι μόνο, είναι από τα πιο συχνά, τις πιο συχνές υποθέσεις και ενώ και περιπτώσεις και μεγάλων αλλά και πολύ μικρών παιδιών. Πάντως τα αιτήματα αυτά αυξάνουν. Έχει κανείς πολλά να σκεφτεί και να πει στα υπέρ και στα κατά. Καμιά φορά αισθάνεται ότι για κάποια παιδιά μπορεί να είναι και μια ευκαιρία να φτάσουν σε κάποιο ειδικό, όταν η άρνηση κάποιων γονέων που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τους είναι μεγάλη. Αλλά γενικά να παριστά, νομίζω, μια αποτυχία μας, του συστήματος, όλων μας, να προστατεύσουμε αυτό που λέμε τα παιδικά δικαιώματα. Που τα παιδικά δικαιώματα θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης για ό,τι γίνεται. Ένα παράδειγμα με τους αριθμούς, οι αριθμοί δεν λένε πάντα τα πάντα, όπως λένε και οι μαθητές, οι βαθμοί δεν λένε πάντα τι είσαι, αλίμονο. Για τη δεκαετία 17-19, δύο χρόνια δηλαδή, είδαμε 1.417 καινούργιες περιπτώσεις παιδιών και εφήβων. Ο αριθμός μπαίνει αυξανόμενος από χρονιά σε χρονιά και ένα ενδιαφέρον έτσι, χαρακτηριστικό, βέβαια να σας πω ότι αυτά είναι λίγο μετρημένα στο χέρι, έτσι δεν έχουμε όλες τις ευκολίες να κάνουμε τις έρευνές μας, είναι μετρημένα στο χέρι εκείνη την εποχή. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αναλογία 3:1, αγόρια προς κορίτσια, δηλαδή τα αγόρια είναι πιο συχνή, έρχονται πιο συχνά στις παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες για το φαινόμενο. Πάντως, φαίνεται, πηγαίνοντας προς το 2019, μετά τον COVID πάλι τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι επιμερισμένα, φαίνεται να πηγαίνει 1:1, δηλαδή και πολλά κορίτσια. Και αυτό έχει διάφορες ερμηνείες, μπορούμε ίσως να το συζητήσουμε. Υπάρχει διεπιστημονική ομάδα, η οποία προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει με τα παιδιά.
Έτσι λοιπόν το πρώτο που θα πω είναι ότι είμαστε λίγοι, είμαστε υποστελεχωμένοι. Οι δομές ψυχικής υγείας για παιδιά και φίλους στηθήκαν όχι με κριτήρια ορθολογικά, όχι μετά από επιδημιολογικές έρευνες, αλλά με διάφορους τρόπους. Επομένως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι τελείως ακάλυπτες και άλλες περιοχές που μπορεί να υλοκαλύπτονται και χρειάζεται εκεί να μπορούμε να συνεργαστούμε, να συντονιστούμε κλπ. Το πρώτο λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι αυτό και νομίζω ότι αυτό ήδη βάζει τις βάσεις για το ότι ενώ από μια μεριά ίσως το στίγμα έρεπε σιγά σιγά και οι οικογένειες απευθύνονται στις υπηρεσίες και τα παιδιά έρχονται και μάλιστα οι ίδιοι έφηβοι, αυτό ήταν χαρακτηριστικό στην COVID περίοδο και μετά, οι ίδιοι έφηβοι να ζητούν να μιλήσουν, φέροντας διάφορα έτσι, ανυπόφορα ζητήματα, προσβολές πανικού, θλίψη, ένα αίσθημα, όχι θέλω να αυτοκτονήσω, αλλά δεν θέλω να ζω. Σκεφτείτε το, είναι λίγο έτσι κάπως διαφορετικό και βάζει πάρα πολλά ζητήματα. Έτσι λοιπόν εδώ είμαστε σήμερα και έχουμε τα ερωτήματα γιατί φουντώνει η βία στα σχολεία, ποιες είναι οι αιτίες και ποιοι τρόποι αντιμετώπισης και ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς σε μια εποχή που όπως σημειώνει ο Σωτήρης Μανολόπουλος, ένας εξαιρετικός παιδοψυχίατρος και ψυχαναλυτής στο βιβλίο του «Ψυχική δεσμή και κοινωνική θεσμή», σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, ζούμε σε μια εποχή όπου η επέλαση της βαρβαρότητας συνηθίζει με την κακοφωνία της ψυχικής μας ζωής. Είμαστε κουρασμένοι, νιώθουμε κακές φωνές από μέσα μας, νιώθουμε δυσκολία και μέσα σε όλα αυτά προσπαθούμε να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Θα σας διαβάσω πολύ λίγα λόγια από μια, θα πω, αληθινή συνεδρία με τον Γιάννη. Έχω αλλάξει κάποια πράγματα για να μην είναι αναγνωρίσιμο, αλλά πιστέψτε με, οι προτάσεις και όλες οι εμβληματικές λέξεις είναι τελείως δικές του. Είναι πρόσφατο, λίγο πριν τον αποκλεισμό της Γερμανίας στο Μουντιάλ, θα καταλάβετε γιατί. Ο Γιάννης εμφάνισε σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και έτσι βρέθηκε να εξετάζεται. Στη συνάντηση μαζί του δεν μπόρεσα να μην δω ότι εκτός από τη βία που είχε εξασκήσει σε συνομιλίκους και κάπως έτσι βρέθηκε να εξετάζεται, είχε ασκήσει και βία προς τον εαυτό του, γιατί ήταν πολύ ορατά όταν αισθάνθηκε κάποια εμπιστοσύνη τα φούτερ, τα χαλαρά μανιά που είχε να τα τραβήξει και να φανεί ότι τα χέρια του εδώ ήταν χαρακωμένα. Είναι συνηθέστερα κορίτσια να βλέπουμε με self-harming, αλλά δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει και στα γόρια. Λοιπόν, λέει ο Γιάννης, οι καθηγητές είναι μια φάρα. Εντάξει, όχι όλοι. Πολλές φορές λένε ότι έχουν καλές προθέσεις, αλλά είναι εκτελεστικά όργανα, λέω εγώ. Δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες. Ο θείος μου είναι καθηγητής. Εντάξει, αυτός νοιάζεται. Δεν λέει είστε το χειρότερο τμήμα, όπως πολύ συχνά ακούει για το δικό του τμήμα, σε μια μαζικοποίηση, έτσι, που τα παιδιά δεν τη θέλουν καθόλου. Το σχολείο σε προπονεί με τις συνεχείς επαναλήψεις. Σε τι σε προπονεί, ρωτώ, να αντέχεις χωρίς να ενδιαφέρεσαι. Η ιστορία είναι ένα χαλασμένο 45 λεπτό, λέω εγώ από τη μέρα μου. Δεν μπορεί να βρει κάποια σύνδεση στην ιστορία που ίσως θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Στο μέλλον ξέρω ότι θα κάνω μια συχαμένη δουλειά, θα παίρνω 613 ευρώ και πάλι δεν θα μπορώ να ξεφύγω. Λέει στο τέλος, πολλές φορές μπαίνω στο Google και γκουγκλάρω ωραία πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι για να βλέπω μερικά πράγματα. Και μερικές φορές παίζω κιθάρα. Αλλά αυτό δεν θέλω να το ξέρουν οι φίλοι μου γιατί θα με πουν κάγκουρα. Ο Γιάννης λοιπόν έχει πάρει μια διάγνωση διαταραχές διαγωγής με υποκείμενη κατάθλιψη, κάνει χρήση μαύρου και πίνει 3-4 ενεργειακά ποτά μέσα στη μέρα για να τα βγάλει όπως λέει πέρα. Και παίζει κιθάρα. Ο Γιάννης δεν είναι μοναδικός, αλλά πραγματικά τα λόγια του έτσι μέσα σε μια συνεδρία μιας ώρας, η σκέψη του το πώς δούλευε και το πόσο παγιδεμένος ήταν ο ίδιος να μπορέσει να ζήσει αυτό που ήθελε, πραγματικά έτσι ήταν συγκλονιστικό. Έτσι λοιπόν μιλάμε για τη βία. Ακούστηκαν τόσο πολλά όλα αυτά, οι μικρές καταστάσεις της καθημερινής ζωής που συνιστούν βία. Είναι ένα μεγάλο θέμα η βία, δεν μπορεί κανείς να το εξαντλήσει. Το πλησιάζουν διάφορες έτσι, το πλησιάζει κοινωνιολογία, εγκλησματολογία, ψυχολογία, η παιδαγωγική, η βιολογία, η ανθρωπολογία, από πολλές παραγωγές που μπορεί να προσεγγιστεί. Πριν τη βία έχουμε την επιθετικότητα. Τι είναι επιθετικότητα? Επιθετικότητα είναι μια τάση, έτσι, ένα σύνολο τάσεων, έτσι, πιο πολύ ψυχικό, που έτσι δραστηριοποιούνται μέσα από πραγματικές ή φανταστικές συμπεριφορές και αποβλέπουν στο να κάνουν κακό, στο να καταστρέψουν, να ταπεινώσουν, να θυμώσουν, να ενοχλήσουν. Δηλαδή, καμιά φορά, άμα τον είχα στα χέρια μου, θα τον σκότωνα. Έτσι. Φυσικά δεν σκοτώνουμε όπως σκεφτόμαστε να σκοτώσουμε, γιατί δεν θα είχε μείνει ρουθούνι. Αλλά υπάρχει αυτή η επιθετικότητα.
Η βία είναι το πέρασμα στην πράξη. Υπάρχει λοιπόν μια βιοπραγία που μπορεί να είναι μια καταστρεπτική και βία κινητική δράση, μπορεί να είναι μια αρνητική συμπεριφορά, δηλαδή η άρνηση παροχής βοήθειας. Και αν στο μυαλό μας έχουμε τις μεγάλες πράξεις, ας έχουμε και τη μικρή καθημερινότητα που καμιά φορά γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις. Λέει ένα παιδί, μου είπε ο μπαμπάς μου να κάτσω και να διαβάσω, να προετοιμαστώ μόνος μου. Το παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες, σοβαρές. Ο μπαμπάς το έχει αναθέσει πιο πολύ στη μαμά. Δεν κατανοεί ακριβώς. Θέλει να βοηθήσει το παιδί του, δεν έχει κακές προθέσεις. Του λέει, ετοιμάσου μόνος σου και θα έρθω εγώ μετά να σε ελέγξω. Πρέπει να προσπαθήσεις. Και εκείνος μένει να προσπαθεί πάνω από ένα γραπτό που δεν ξέρει τι να κάνει, που θέλει μια βοήθεια και που χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν μπορεί να πάει ένα βήμα παρακάτω. Δεν θέλω να πω αυτό ότι οι γονείς είμαστε βία με τα παιδιά μας. Ξέρονται γονείς οι οποίοι είναι πραγματικά διαστροφικές συμπεριφορές, είναι γνωστοί, δεν είναι ο κανόνας, αλλά πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα αυτή η βία που δεχόμαστε και η προσπάθειά μας να δυναμώσουμε τα παιδιά μας, γιατί έτσι πιστεύουμε, μπορεί να οδηγεί σε μικρές τέτοιες πράξεις. Επίσης, η βία μπορεί να είναι συμβολική, όπως η ειρωνία. Είναι από τις πιο δυνατές μορφές βίας ψυχολογικής. Λέει επίσης ένα παιδί, έχω δει, λέει, τη μαμά μου, άμα κάνει, ναι, καλά. Και σηκώσει έτσι το χείλι, κατάλαβα, λέει, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δεν είναι τίποτα, δεν με χτυπά, δεν με απορρίπτει. Απλά σηκώνει την άκρη του χειλιού της. Τι έχει φτάσει να προσέξει. Η βία είναι και έκφραση θυμού. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα, είναι ένα έντονο συνέστημα. Έχει μελετηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ η σημασία του θυμού και της έκφρασής του και συνδέεται με τα φαινόμενα της σχολικής βίας, του εκφοβισμού και γενικότερα της βίας στην κοινωνία. Τον τρόπο δηλαδή που τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν είτε να αφήνονται να εκφράσουν το θυμό τους έτσι κάπως ακατέργαστο ή μπορεί να οδηγηθούν σε αυτό που λέμε συνεργατικές φιλίες, στη μετουσίωση. Ο αθλητισμός, η τέχνη είναι δυνατές μετουσιώσεις που μπορούν να απορροφήσουν αυτό το συνέστημα. Όμως, συχνά, άλλοτε πάλι πρέπει να εκφράζεται. Έτσι, η Μαρκόλη Άλμπα στο φοβερό βιβλίο της «Ο θυμός των μικρών παιδιών» εξηγεί ακριβώς πόσες φορές τα παιδιά, τα μικρά παιδιά και όλοι μας θυμώνουμε γιατί συναντούμε κάποιο εμπόδιο τα μικρά παιδιά στην ανάπτυξή τους. Εμείς σε κάτι πρέπει να εκφράσουμε. Δεν είναι κάθε θυμός συνέστημα που πρέπει να καταπιεστεί. Θα πρέπει να αναγνωριστεί και η φυσιολογικότητά του ή επίσης το ότι πολλές φορές υποδεικνύει μια συνθήκη η οποία απαιτεί μια λύση. Μιλάμε όμως για τον ανεξέλεκτο και συνεχή θυμό, ο οποίος γίνεται καταστροφικός. Πολλές φορές μπορεί να καταπιέζεται συνειδητά, δηλαδή παιδιά που δεν μπορούν να εκφράσουν πουθενά και καθόλου το θυμό τους, άρα συχνά μπορούν να οδηγηθούν μετά σε εκρήξεις, οργής και βίας. Μπορεί να το αποθήσουν στο ασυνείδητο και να έχουμε ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, όχι μόνο η ψυχιατρική ειδική της ψυχοσωματικής ιατρικής, αλλά και όλες οι ειδικότητες πλέον μελετούν την πολύ μεγάλη σημασία της απόθυσης και στη δημιουργία ψυχοσωματικών εκδηλώσεων ή στην επιδείνωση άλλων ασθενειών, όπως παραδείγματος χάρη στον καρκίνο. Και τέλος, ο θυμός, άρα και η βία, μπορεί να μετατίθεται σε άλλους. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να βιώνει ιστορίες βίας στο σπίτι του και να μεταθέτει σε ένα πρόσωπο επίσης που αναπαριστά για εκείνο την εξουσία από το γονέα στο δάσκαλο και έτσι να εκφράζονται καταστάσεις τέτοιες στο σχολικό πλαίσιο. Επομένως, μπορούμε να δούμε τη βία σαν μια φυσιολογική κινητήρια δύναμη, πως λέει για τα παιδιά, βιάζεται να μεγαλώσει, εννοώντας ότι πάει έτσι μπροστά, προχωράει προς τη ζωή και πολλές φορές και ακυλαμβάνεται από τους γονείς σαν επιθετικότητα όλο αυτό η βιαστική κίνηση του παιδιού να μεγαλώσει. Μπορεί να είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά μπορεί να πάρει μια έτσι, παθολογική έκφραση προς τα έξω, αυτό που αναφέραμε πριν και που θα πούμε λίγο παρακάτω, αλλά μπορεί να στραφεί και στον εαυτό, η οποία δεν στρέφεται μόνο προς τους άλλους, στρέφεται πολύ συχνά και προς τον εαυτό μας. Οι απόπειρες, ο αριθμός των οποίων επίσης έχει αυξηθεί, συνιστούν μια στροφή της βίας προς τον εαυτό. Η χρήση ουσιών, επίσης, το self-harming, για το οποίο ίσως νομίζω οι συναδέλφοι θα πούν κάτι περισσότερο μετά, αλλά νομίζω ότι μπορούμε και στην κουβέντα να το αναφέρουμε, που έχει διαφορετικά νοήματα βέβαια για κάθε παιδί. Άλλα παιδιά μιλάνε για τη ρήξη της έντασης που νιώθουν, που δεν την αντέχουν, θα εκραγούν και νιώθουν ότι το κόψιμο δίνει μια έκφραση, μια εκφόρτιση σε αυτό. Άλλα παιδιά μιλούν για το άδειο,
νιώθω άδειος, άδεια και τουλάχιστον αυτός ο πόνος δίνει κάτι γύρω από το οποίο μπορώ να οργανωθώ. Αλλά παιδιά μιλάνε για ένα σωματικό πόνο που μπορούν να αντέξουν σε διαστολή με ένα ψυχικό πόνο που δεν μπορούν να τον αντέξουν ή να τον ελέγξουν, ενώ ένα σωματικό πόνο και μια πληγή, ένα τραύμα, η έννοια του τραύματος είναι πάρα πολύ κεντρική, που μπορείς να τον ελέγξεις. Δηλαδή μπορεί να το αφήσουν να υπουλωθεί ή μπορεί να το δέρνουν συνέχεια ή να κάνουν και άλλες χαρακές. Είναι κάποια από τα πολλαπλά νοήματα που δίνουν τα παιδιά για να εκφράσουν τη στροφή της βίας προς τον εαυτό. Βαδίζοντας σιγά σιγά προς τη σχολική βία, οι μελετητές, οι ερευνητές όλοι συμφωνούν πλέον ότι η σχολική βία, εδώ θα κάνω μια διευκρίνηση, εμφανίζεται με τη μορφή του σχολικού εκφοβισμού, αλλά δεν ταυτίζεται με αυτό και θα ήταν ένα λάθος. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά φαινόμενα σχολικής βίας που μπορούν να ξεκινάνε από έτσι φυσιολογικές εκφάνσεις και να φτάνουν στην, ας το πούμε, παραβατικές συμπεριφορές, αλλά ο σχολικός εκφοβισμός είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πάντως, θα πω δύο πράγματα, πάντως μπορούμε να πούμε ότι η σχολική βία είναι μια μορφή κοινωνικού ελλείμματος, αντανακλά την κοινωνική ισότητα, τον αποκλεισμό και τη ματέωση των ατομικών προσδοκιών, όπως σημειώνουν διάφοροι μελετητές. Συσχετίζεται άμεσα με την εγκληματικότητα στις σοβαρές της μορφές και στην ευρύτερη κοινωνία, δεν περιορίζεται στους χώρους του σχολείου και βέβαια είναι δείκτης της ανοχής της κοινωνίας απέναντι σε αυτό. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του διαδικτύου, η οποία είναι με πολλαπλούς τρόπους αξιολογείται και νοηματοδοτείται, δεν είναι μία η κουβέντα, η κακή δίαιτα, η κακή διατροφή, κυρίως των εφήβων, καθώς επίσης και η χρήση των ουσιών, καθιστούν πολύ συχνά το σχολικό πλαίσιο ένα χώρο ο οποίος δεν είναι ασφαλής. Το σχολείο θα έπρεπε να μπορούσε να είναι ένας χώρος που προστατεύει όταν άλλοι χώροι δεν μπορούν να προστατεύσουν, αλλά καθιστούν το σχολείο ένα χώρο μη ασφαλή. Επομένως, και βάζοντας αυτό το πλαίσιο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε, αλλά δεν βιαζόμαστε να ονοματίσουμε κάτι. Είχα πει λίγο για τον σχολικό εκφοβισμό. Ο σχολικός εκφοβισμός νομίζω θα έχετε ακούσει πολλά και μπορούμε επίσης και στην κουβέντα να πούμε περισσότερα αν χρειαστεί, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις και νομίζω όλοι διαβάζουμε, ενδιαφερόμαστε κλπ. Να πούμε για το σχολικό εκφοβισμό ότι φυσικά έχει όλες τις μορφές, λεκτική, σωματική, και ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ο αποκλεισμός, η διάδοση μέσω φημών, ρατσιστικός, φιλετικός κλπ. Έτσι, περιλαμβάνει χτυπήματα, περιλαμβάνει αποσπάσεις χρημάτων, βροξήματα. Έτσι. Έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον είναι η επανάληψη μέσα στον χρόνο. Το δεύτερο είναι να υπάρχει μια πρόθεση από την πλευρά αυτού που την ασκεί. Δεν θα πω θήτη με εισαγωγικά, γιατί ήδη οι λέξεις μετά αρχίζουν και βαραίνουν. Αν θες να το πούμε και θήτης εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για ανήλικους. Και βέβαια μια ανισορροπία δύναμης ανάμεσα σε αυτόν που την εκφράζει και σε αυτόν που τη δέχεται. Υπάρχει και ο όρος mobbing, που ίσως επίσης τον έχετε ακούσει, ο οποίος αφορά και στο εργασιακό περιβάλλον, ο όρος χρησιμοποιείται πάρα πολύ, κυρίως χρησιμοποιείται εκεί. Εννοούμε την περίπτωση εκείνη όπου μια ολόκληρη τάξη είναι εναντίον κάποιου μαθητή. Δεν είναι το ένα προς ένα, είναι μια τάξη ή ένα σχολικό περιβάλλον, ναι, ακριβώς, ένα κομμάτι. Αυτό λοιπόν που θέλω να μείνει από εδώ έτσι είναι ότι επειδή ο ορισμός του σχολικού εκφοβισμού τον κατατάσσει πολύ συχνά και μάλιστα του σοβαρού στον χώρο της νεανικής παραβατικότητας, είναι σημαντικό να το διευκρίνουμε από τις άλλες μορφές βίας, γιατί όταν κανείς φτάσει στο να μιλά για τις πράξεις και για αυτούς που τις πράττουν, τότε πολύ συχνά η προσοχή μας αποσύρεται από αυτό που συμβαίνει και στο άτομο, δηλαδή ο ανήλικος που ασκεί το bullying μπορεί και μέσω της πράξης του, η οποία φυσικά πρέπει να σταματήσει και φυσικά πρέπει να αντιμετωπιστεί προς Θεού, δεν μιλώ για καμιά ανοχή σε αυτό. Πάντως θα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε και το μήνυμα που εκπέμπει μέσω αυτής της συμπεριφοράς, που πολλές φορές είναι μια τεράστια ανυμπόρια, έτσι είναι μια θωράκιση που προσπαθεί να φέρει στον εαυτό του μέσω αυτής της συμπεριφοράς ή να κουβαλάει ζητήματα από τη δική του ζωή, τα οποία πρέπει να χρήζουν της προσοχής μας. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα διευκρινίσουμε.
Έτσι λοιπόν, μιλώντας για τη βία, έχει πάντα σημασία να σκεφτόμαστε μέσα σε ποιο πλαίσιο εμφανίζεται. Η νεανική βία, που αφορά και τη σχολική βία, εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο όπου θα πρέπει να το παραδεχθούμε, σήμερα τουλάχιστον, και πάντα, αλλά σήμερα τα πράγματα βαίνουν πιο πολύπλοκα, πιο δύσκολα, επιδεινούμενα σε πολλές περιπτώσεις. Οι θεσμοί, αυτοί οι θεσμοί που, που φτιάχτηκαν για να μπορούν να ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, έτσι, αυτοί οι θεσμοί που φτιάχτηκαν για να ρυθμίζουν, όπως λέμε, την ακατέργαστη κυκλοφορία των πιο βίων ενστίκτων μας, φαίνονται να πάσχουν. Και γενικότερα, αλλά και εκείνοι που σχετίζονται πιο άμεσα με την ανάπτυξη και το μεγάλωμα του παιδιού. Η οικογένεια, το σχολείο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η πολιτεία, το δικαστικό, το νομικό σύστημα, φαίνεται να έχουν ζητήματα. Και έτσι, ενώ οι έφηβοι, και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα των εφήβων, ακριβώς γιατί οι έφηβοι βρίσκονται σε μία μεταβατική φάση ζωής, με πολλές προκλήσεις μπροστά τους, που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρες και θετικές. Οι έφηβοι λοιπόν, και ας πιάσουμε αυτή την ηλικιακή ομάδα, εκεί που βρίσκονται σε αυτή την ευάλωτη θέση του να γίνουν από παιδιά σιγά σιγά και μέσω της εφηβείας ενήλικες, και εκεί που θα έπρεπε να μπορούν να στηριχτούν, να υποστηριχτούν, φαίνεται σαν να μην μπορούν να στηριχτούν πάντα. Επομένως, με συγχωρείτε, αυτό που θα τους οδηγούσε, αυτοί οι παράγοντες που θα τους οδηγούσαν σε μια ομαλή εξέλιξη, σε μια πιο όρημη εκδοχή του εαυτού και σε μια κατάκτηση αυτού που λέμε αίσθηση εαυτού, που είναι μια αίσθηση της συνέχειας του εαυτού, ότι είμαι, λέω, είμαι ο Γιάννης και έχω μια ολόκληρη αναπαράσταση, η οποία αντέχει μες στον χρόνο, ξέρω ότι θα είμαι ο Γιάννης, όπως είπε ένα παιδί κάποια στιγμή, περιγράφοντας ότι είχε κατακτήσει την αίσθηση του εαυτού, ότι τώρα ξέρω ότι μπορώ να είμαι, ακόμα και αν κάποια στιγμή πέσω, αν κάνω καμιά βλακία, αν κάνω καμιά μπούρδα που δεν είναι ο εαυτός μου, ξέρω ότι μπορώ να είμαι, περιγράφοντας δηλαδή αυτή την αίσθηση σταθερότητας. Αυτή η σταθερότητα είναι μεγάλο ταξίδι, θέλει πάρα πολύ προχώρημα και θέλει και πάρα πολύ βοήθεια. Γιατί τι συμβαίνει στους εφήβους? Είναι ανώριμο ακόμα όταν, στη διαδρομή της εφηβείας, και ειδικά σκεφτείτε το πέρασμα από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Πολύ μεγάλη στιγμή. Και από το γυμνάσιο στο λύκειο. Υποτιμημένη στιγμή, αλλά παίζει ρόλο, ειδικά για το μαθησιακό κομμάτι, όπου πολλοί μαθητές, βιώνοντας ίσως μια λέξη άπλα που μπορεί να δίνει υποχρεωτική εκπαίδευση και ότι όλοι πρέπει να τελειώσουμε ένα γυμνάσιο, πηγαίνοντας στο λύκειο, αν δεν έχουν αναγνωριστεί ίσως ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή άλλα ζητήματα, πέφτουν με τα μούτρα σε μια δύσκολη πραγματικότητα. Είναι λοιπόν αυτό το ταξίδι και η έξοδος προς την ενηλικίωση, που συμπίπτει με τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες εξετάσεις, για όσους δώσουν εξετάσεις. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο ταξίδι, βεβαίως οριμάζοντας σιγά σιγά, έχουν μια αίσθηση μη έτσι οριμότητας του εαυτού. Υπάρχει μια δυσκολία στο να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους. Πολύ συχνά συγχαίουν τις σκέψεις και τις πράξεις, ένα είδος, ας το πούμε, μαγικής σκέψης. Πολύ συχνά δεν έχουν δυνατότητα αυτοσυγκράτησης και βέβαια κάτι πολύ βασικό το οποίο χρειάζεται να επεξεργαστούν είναι ότι όταν μπουν στην εφηβεία, η καλύτερη μαμά του κόσμου, η θεά που έλεγε ένα παιδί, όταν ήμουν, λέει, παιδί, η μαμά μου ήταν θεά. Τώρα κατάλαβα τι κουμάσι είναι. Αυτό το κορίτσι δεν μισεί τη μαμά του καθόλου. Την αγαπά πάρα πολύ. Το κουμάσι, πρόσφατο ήταν και αυτό, εγώ δεν πίστευα ότι θα πει τη λέξη κουμάσι. Νομίζω ότι είναι παλιακιά. Γιατί ξέρετε, από τις λέξεις αναγνωρίζουν και την ηλικία μας. Εννοείται. Και ένα καλό που έχουμε εμείς που συνελασσόμαστε με τα παιδιά είναι ότι επικυροποιούμε και τι παίζει για να μην καρφωνόμαστε έτσι κατευθείαν. Δεν εννοούσε ότι δεν αγαπάει τη μαμά της. Εννοούσε ότι άρχισε να βλέπει τη μαμά της πιο ρεαλιστικά. Ένα άτομο το οποίο είχε και τις καλές και τις κακές πλευρές και πολλά άλλα πράγματα. Είδε τη μαμά της, επειδή ήταν από τις περιπτώσεις εκείνες όπου, συγχωρείτε, οι γονείς μέσα στη δεκαετή χρήση χάσαν τη δουλειά τους, αλλά γκρεμίστηκαν πάρα πολύ. Ήταν από τα επαγγέλματα εκείνα που εξαφανίστηκαν μέσα στην κρίση. Και χρειάστηκε να μείνουν ο παππούς, η γιαγιά, η μαμά, ο παπάς και τα δυο παιδιά. Τρεις γενιές που λένε, με θέματα που δεν είχαν λυθεί επαρκώς. Και ξαφνικά το κορίτσι αυτό ήταν κόρη της μαμάς της, εγγονή της γιαγιάς της, και έπρεπε και τη μαμά της να είναι κόρη της μαμάς της. Και όλα αυτά τα δυναμικά, όχι στα.
ήταν μικρό και που δεν κάλυπτε τις ανάγκες όλες και που όταν άρχισε το WebEx πέφτανε τα συστήματα και που δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι WebEx και όλα αυτά. Είναι οι μικρές στιγμές που καθορίζουν έτσι πάρα πολλά πράγματα. Έχουν λοιπόν να ζήσουν οι έφηβοι και αυτό ότι αποεξιδανικεύουν τους γονείς, πενθούν για τους γονείς. Για τους γονείς τους παντοδύναμους και πρέπει να τους ξαναγνωριστούμε που λένε παραμένοντας οι ίδιοι για να σχετιστούμε μαζί τους με πιο τρυφερό και ενήλικο τρόπο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Για κάποιους τα πράγματα εξελίσσονται κάπως καλά. Και όταν υπάρχουν οι θεσμοί και λειτουργούν, οι κουτσολειτουργούν όπως είπε ένα έβγος, τότε λέει έχεις την εντύπωση ότι υπάρχει ένας κόσμος που τέλος πάντων δεν είναι τόσο άδικος, δεν είναι και τόσο φρικτός. Όταν όμως καταραίουν τα πράγματα, το πράγμα δυσκολεύει. Έτσι λοιπόν, ένα παράδειγμα, οι παραπτωματικοί έφηβοι, αυτοί που θα ασκήσουν βία σε παραπτώματα, μπορούν να εμφανίσουν μια παντοδυναμία. Να νομίζουν δηλαδή ότι όλα μπορούν να τα κάνουν. Είναι ένας αρχαϊκός εαυτός, ένα μωρό που νομίζει ότι είναι εκεί, είναι σε μια αγκαλιά και όλα θα του τα φέρουν στο χέρι. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνω το πόσο σημαντική είναι, το λέω προς τους γονείς, το λέω και σαν γονιός, το λέω και σαν έτσι θεραπεύτη, ας το πω, ή σαν γιατρός που έχω δει πάρα πολλά και έχω συνομιλήσει με πολλά άτομα στη ζωή μου, ανήλικα, πόση σημασία έχει η τρυφερότητα, η μη συναισθηματική αποστέρηση. Έτσι. Αυτό, πολλοί γονείς λένε καμιά φορά, μήπως η πολλή αγάπη τα καταστρέφει. Ξέρω ότι όταν λένε πολλή αγάπη τα καταστρέφει, δεν έχουν στο νου τους την αγάπη. Δεν είναι κακοί γονείς οι οποίοι δεν θέλουν να αγαπάνε. Μπορεί να έχουν τα όλα τα υλικά αγαθά, μπορεί να έχουν το να μην λέω όχι, μπορεί να έχουν χείλη την κατανόηση, οτιδήποτε. Η αγάπη εννοείται δεν κατέστρεψε κανένα, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην υπάρχει συναισθηματική αποστέρηση, να υπάρχει μια τρυφερότητα, ένα σεβασμό πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για τα παιδιά τα παραπτωματικά, εκεί υπήρξαν εμπόδια και μάλιστα ο βαθμός δυσκολίας προς μια εφηβεία που θα εξελιχθεί κάπως ομαλά και συνδέοντάς του και με τη βία έχει να κάνει πάρα πολύ με την ποιότητα των προηγούμενων εμπειριών, πώς έζησα δηλαδή σαν παιδί, πόσο αγαπήθηκα, πόσο φροντίστηκα, τι πρότυπα πήρα, έχει να κάνει με την ποιότητα των δεσμών του σημαντικούς μας ανθρώπους, γονείς και άλλους που είναι στο ευρύτερο περιβάλλον, με τους αμυντικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί κάθε παιδί και βέβαια με την εξωτερική πραγματικότητα, με όλα αυτά που έχει. Έχω 2 λεπτά ακόμα. Τρία. Έτσι είναι ο άνθρωπος, μόλις του δίνουν λίγο, μετά πάει λίγο παραπάνω. Για 2 επισημάνσεις, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, έτσι και δεν θα μπορούσα να επεκταθώ. Πολύ στενά σχετιζόμενοι με την σχολική βία για κάποια παιδιά είναι η ενδοοικογενειακή βία. Η ενδοοικογενειακή βία που αυξήθηκε μέσω COVID, αυξήθηκε. Η γραμμή, από τη σημείωση εδώ ένα νούμερο το οποίο μου έκανε εντύπωση, η Γενική Γραμματεία για την Οικογενειακή Πολιτική και την Έμφυλη Ισότητα, είπε ότι το Μάρτιο του 20 δέχτηκε 166 κλήσεις για ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και τον Απρίλιο του 20 648. Βεβαίως, η έκθεση του φαινομένου έγινε πιο πολύ αντιληπτή όταν άρθηκαν τα μέτρα, γιατί όταν υπήρχε υπεριορισμός και έλλειψη υποστηρικτικών δομών κλπ, ήταν πιο δύσκολο να εκφραστούν. Τα παιδιά λοιπόν, δεν συζητώ τώρα μέρος των συντρόφων, αλλά τα παιδιά λοιπόν στην ενδοοικογενειακή βία, που η ενδοοικογενειακή βία δεν περιορίζεται στους τοίχους του σπιτιού, έτσι, ακόμα και όταν ο ένας γονιός για τον άλλον, με τον άλλον είναι σε βίαιη συνθήκη, για τα παιδιά είναι ενδοοικογενειακή βία, έτσι, γιατί παρακολουθούν 2 ανθρώπους που είναι σημαντικοί να είναι σε μία σύγκρουση, αγαπούν και τους 2 γονείς, είναι μια σχέση από την οποία δεν μπορούν να διαφύγουν. Γι' αυτό πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο ότι αφορά στην εγκύτητα των σχέσεων και όχι τα όρια του οίκου. Στην ενδοοικογενειακή βία 2 πράγματα θα πω, πέρα από το τραύμα και τα δικαιώματα του παιδιού που διαστρέφονται εννοείται. Πρώτον, ότι το παιδί γίνεται αυτό που λέμε αόρατο παιδί. Δηλαδή οι δικές του ανάγκες δεν είναι ορατές εκείνη την ώρα. Είναι 2 μεγάλοι, περισσότεροι, οι οποίοι μπορεί να έχουν μια βίαιη σχέση, μια συγκρουσιακή σχέση, που μπορεί να περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, και ένα παιδί τρομαγμένο, το οποίο αν δεν νιώσει ότι κάτι πρέπει να κάνει και ενοχοποιεί τον εαυτό του γι' αυτό, πάντως νιώθει ότι είναι μια σχέση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε το σύνδρομο του αμέτωπου θεατή. Είμαι εκεί και είναι μια μορφή βίας η οποία είναι ποινικοποιημένη, έτσι, από τον νόμο.
για την ενδοοικογενειακή βία, το σύνδρομο του ανέτοχου θεατή, δηλαδή ο ανήλικος ο οποίος είναι εκεί, δεν κακοποιεί το ίδιος άμεσα, αλλά παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει. Να πω εδώ ότι μια ιδιότυπη, έτσι, όχι κακοποίηση, ενοχοποίηση στην εποχή του COVID βίωσαν τα παιδιά και οι έφηβοι, αν θυμάστε, και βέβαια ισχύει, θεατρικά δεδομένα το δείχνουν, η λίμωξη COVID περνούσε πολύ αθόρυβα και συμπτωματικά από τα παιδιά και έτσι τα παιδιά θεωρήθηκαν υγιικές βόμβες, τα οποία μπορούσαν να κολλήσουν τους μεγάλους. Εμείς συναντήσαμε πάρα πολλούς εφήβους, οι οποίοι ενοχοποιούσαν τρομακτικά τον εαυτό τους, ότι εγώ φταίω που κόλλησε ο μπαμπάς μου που πέθανε στην εντατική, ή εφήβους που έκλεισαν τη ζωή τους ακόμα περισσότερο μέσα στο σπίτι για να μην κολλήσουν κάποιον γνωστό. Και βέβαια πάντα δεν είχαν την κατάλληλη ψυχολογική βοήθεια. Κλείνοντας, να πω ότι στην έκφραση της βίας, πέραν έτσι των κοινωνικών και των παραγόντων που έρχονται στο σχολείο για τους οποίους δεν έχω να πω κάτι, μπορώ να έχω σκέψεις, να ακούω πράγματα, αλλά δεν είμαι εγώ αρμόδια να μιλήσω γι' αυτό. Πράγματα πρέπει να αλλάξω από πλευρά σχολείου, γιατί αν σκεφτώ έτσι δύο έφηβους, όπως μου λέει ένα παιδί, ότι είμαι με το φίλο μου και τρέχω πάνω κάτω, είναι στενή αυλή του σχολείου και του λέω καμιά φορά, θα σκάσω, έχω ένταση. Πάμε να πλακωθούμε, να παίξουμε ξύλο. Πάμε, παίζουμε ξύλο 5 λεφτά, ησυχάζουμε, τρώμε το σάντουιτς, μπαίνουμε στην τάξη. Γιατί υπάρχει μια έτσι, ενέργεια που πρέπει να εκφορτιστεί και νομίζω ότι εδώ ο αθλητισμός, ο υγιής αθλητισμός. Και όχι μόνο βέβαια, είναι από τις πιο έτσι, συνεισφορά του σπουδές. Εκτός λοιπόν αυτούς τους παράγοντες, υπάρχουν και κάποιοι ατομικοί παράγοντες, ίσως και ψυχοπαθολογικοί, που αφορούν στο ίδιο το παιδί και τον έφηβο και που μπορεί να σχετίζονται με την εκδήλωση βίας, είτε οι ίδιες οι συνθήκες, και έτσι να τις αναγνωρίσουμε, οι καταστάσεις, θα σας πω 2-3, είτε το ότι δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Παραδείγματος χάρη, η εφηβική κατάθλιψη. Είναι πολύ γνωστό ότι η ευερεθιστότητα και πολύ συχνά η βία είναι μία από τα κεντρικά συμπτώματα της εφηβικής κατάθλιψης. Η δυσφορία φύλου, έτσι όπως μπορεί να γίνεται αντιληπτή, και το μπούλινγκ που μπορεί να υφίσταται κάποιος και πώς μπορεί να απαντήσει προς αυτό. Η ΔΕΠΗ, με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Διάφορες μαθησιακές διαταραχές. Διάφορες διαταραχές στην πρόσληψη τροφής. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση και την παραμέληση, πειραματισμός με ουσίες. Είναι γνωστό ότι σε πολλά σχολεία πολλοί έφηβοι παίρνουν ουσίες και μέσα στο σχολείο ή πάνω στο σχολείο έχοντας πιει ενεργειακά ποτά ή άλλες ουσίες κλπ. Επίσης, να μην μας διαφύγει ότι πολλά παιδιά μεγαλώνουν με γονείς ψυχικά πάσχοντες ή τοξικοεξαρτημένους. Δεν υπονοώ σε καμία περίπτωση ότι είναι ακατάλληλοι γονείς. Χρειάζεται μια αξιολόγηση της γονικής επάρκειας, όπως και κάθε άλλο γονέα, ο οποίος δεν θα έχει μια ταμπέλα, αλλά πολύ συχνά τα παιδιά αυτά ζουν μια μεγάλη παραμέληση. Και για το τέλος, μια που εδώ έχει το αναφιλητό, ένα μέρος του αναφιλητό του Ρίτσο, εγώ δεν το ήξερα ότι είναι ο άντρας μου, το είπε ότι είναι από εκεί, μην κάνω και την έξυπνη, σημείωσα από την αναφορά στον Γκρέκο του Καζαντζάκη δύο λόγια. Λέει ότι αυτό που θέλει ο νους είναι το αίτημα της φοβερής στιγμής όπου έλαχε να γεννηθούμε και πρέπει, αν θες η ζωή σου να είναι γόνιμη, να πάρεις μια απόφαση που να αρμονίζεται με το φοβερό ρυθμό του καιρού σου. Σας ευχαριστώ.